η δύναμη της προσευχής του Ιησού. Όραμα μοναχής Τατιανής. Μετά την πρωινή ακολουθία, στις 5 π.μ. μεσημβρία, μόλις είχα ξαπλώσει για να αναπαυθώ, ήταν μια ανασυνήθιστη οπτασία που άρχισε. Είδα τον εαυτό μου στην Πετρούπολη στο νησί Βασίλειεφ. Επρόκειται να πάω στη Θεία Λειτουργία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Φόρεσα το μοναχικό μου σχήμα και κάθισα σε μια μικρή άμαξα. Ξαφνικά βρέθηκα σε μια σκοτεινή πλατεία, φοβισμένη και τρομοκρατημένη, έτρεξα σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ψάχνοντας για διέξοδο από εκείνη την άσχημη κατάσταση. Ξαφνικά βλέπω εκατοντάδες ανθρώπους να έρχονται. Ήταν όλοι τους λαϊκοί, τα πρόσωπά τους ήταν σκοτεινά, πληγμένα από την αιώνια θλίψη, όπως ακριβώς και το ειδικό μου πρόσωπο. Ποιοι είστε, τους ερώτησε. Η απάντησή τους: εμείς περάσαμε ευθύνδια στην αιωνιότητα όπως και εσύ. Αυτό που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί. Φόβος και τρόμος διεπέρασε ολόκληρη την ύπαρξή μου. Εκείνη τη στιγμή, ένας ακτινοβόλος άνθρωπος, του οποίου το πρόσωπο ήταν κρυμμένο από το φως που εξέπεμπε, ήλθε σε μένα και μου είπε: ακολούθησέ με, και με πήρε στις κρίσεις των ψυχών των ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Με πέρασε από δάση, στέπες και κτίρια. Οι στέπες ήταν ατελείωτες και ένιωθα ότι είχα αφήσει τη ζωή μου στη γη και ότι είχα εισέλθει στη ζωή πέραν του τάφου, αλλά απροετοίμαστα και απρόσμενα. Τότε με πήρε μέσα σε ένα θάλαμο όπου ήταν συγκεντρωμένο ένα πλήθος λαϊκών ανδρών και γυναικών, ενηλίκων και παιδιών. Όλοι διακατήχοντο από μία αιώνια λύπη. Στο μέσο του θαλάμου, σε ένα πελώριο τραπέζι, καθόταν μία κυρία και μου είπε: αυτό το μέρος είναι προετοιμασμένο για σένα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Κοίταξε όλους τους ανθρώπους εκεί και ερώτησε: τι κάνετε εδώ, προσεύχεστε εδώ στον Θεό, μου απήντησαν με λύπη. Στην αιωνιότητα ο Κύριος δεν θα μας ακούει εξαιτίας της απρόσεξης της περιφοράς μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας στη γη. Ποτέ δεν θα έχουμε την τόλμη να επικαλωστούμε το όνομα του Κυρίου. Όταν ζούσαμε στη γη, μας εδόθη το έργο του να υποφέρουμε για τους εαυτούς μας και να προσευχόμεθα για τις ψυχές μας. Η εντολή του Χριστού αδιαλείπτως προσεύχεστε ήταν το καθήκον μας. Αν και σε ολόκληρη τη ζωή μας έπρεπε να λέμε την ευχή του Ιησού, σε κάθε μας αναπνοή δεν προσέχαμε την κατάσταση της καρδιάς μας. Αλλά όπως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αέρα, έτσι και η ψυχή απομυθνίσχει δίχως τη συνεχή προσευχή. Ήμασταν άνθρωποι με καλή συμπεριφορά. Εκπληρώναμε όλα μας τα καθήκοντα, αλλά όχι το σπουδαιότερο, της προσευχής. Όταν το άκουσα αυτό, άρχισα να προσεύχομαι και να κάνω το σημείο του Σταυρού. Και τι συνέβη? Προσφρίκην μου αισθάνθηκα ότι ακόμη και ο ήχος της φωνής μου επέστρεφε πίσω σε μένα. Κοίταξα γύρω μου και είδα μια μεταλλική οροφή τείχους και ένα βαμμένο ξύλινο πάτωμα. Τότε άρχισα να τρέμω από το φόβο και από την αίσθηση ότι δεν μπορούσα να αποδράσω από τη δυσάρεστη εκείνη κατάσταση. Οι άνθρωποι γύρω μου έλεγαν: στην αιωνία ότι ο Κύριος δεν μας ακούει. Μόνο εκείνοι που ζουν στη γη μπορούν να μας μνημονεύουν ενώπιον του. Και τότε η Κυρία άρχισε να μου λέει: αυτοί οι άνθρωποι ήσαν καλοί χριστιανοί, αγαπούσαν τον Κύριο και επιτελούσαν καλές πράξεις για τον πλησίον τους, αλλά δεν απέκτησαν τον Κύριο στις ψυχές τους. Και αυτοί, όπως και εσύ, κατέληξαν εδώ εξαιτίας της απρόσκλησης της ζωής τους, διότι νόμιζαν ότι όλοι ζουν κατά τον ίδιο τρόπο. Ω, είπα, ω πόσο βασανίζομαι και υποφέρω. Είναι σαν να με καίει φωτιά. Έπεσα κάτω και αισθάνθηκα το σώμα μου ότι χωριζόταν από τα οστά μου. Τι τρόπο ζωής ήθελες, με ρώτησε η Κυρία. Απάντησα τρέμοντας: θα ήθελα μια τέτοια ζωή ώστε όταν πέθαινα να έβλεπα τα επίγεια και τα επουράνια, τον Κύριο και τη Μητέρα του Θεού. Στο σημείο αυτό η Κυρία χαμογέλασε και μου είπε: μόνον οι Αγίοι έρχονται στην αιωνιότητα κατά αυτόν τον τρόπο. Εκείνοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους απέκτησαν τον Κύριο στην καρδιά τους με την προσευχή του Ιησού. Αλλά και εσύ μοναχή και δεν τα δίδαξες αυτά στον εαυτό σου. Διαμέσου αυτή τη προσευχή η χάρη του Θεού έρχεται να κατοικήσει και η ψυχή, όταν χωρίζεται από το σώμα, είναι με τον Χριστό και δεν αισθάνεται τον τρόμο αυτό που εσύ δοκιμάζεις τώρα. Ο παράδεισος είναι στην ψυχή του ανθρώπου. Όπου είναι παρόν ο Κύριος, εκεί γίνεται και ο παράδεισος. Πρέπει να πεις για το όραμά σου σε όλους τους μοναχούς και τους χριστιανούς που ζουν στον κόσμο και που χάνονται εξαιτίας της απροσεξίας τους. Μόνο να μην το πεις στους απίστους και σε εκείνους που έχουν αδύνατη πίστη. Ο παντοδύναμος μπορεί να αναστήσει άνθρωπο πεθαμένο από 100 χρόνια για να αποδείξει τη μεταθάνατο ζωή, αλλά ο αναστημένος δεν θα γινόταν πιστευτός και θα τον σκότωναν.
Καθώς η κυρία προέφερε αυτά τα λόγια, ένιωσα ξαφνικά κάποια ελπίδα ότι θα γυρνούσα στη γη. Όλοι εκείνοι στο μεταλλικό θάλαμο με διαπέρασαν με το βλέμμα τους λέγοντας: «Εννοείς δηλαδή ότι αυτή θα βγει από τον φοβερό αυτό βασανιστικό θάλαμο?» Η κυρία συνέχισε: «Αν κάποιος πεθάνει λέγοντας την προσευχή του Ιησού, η ψυχή του παρίσταται ενώπιον του Κυρίου και θα είναι διαχώριστη από αυτόν στην αιωνιότητα. Ομοίως κι αν ένας άνθρωπος πεθάνει προφέροντας την προσευχή «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημέ τον αμαρτωλό», τότε θα είναι αχώριστος από την μητέρα του Θεού. Αν κάποιος δεν είναι ικανός να προφέρει ούτε μία λέξη, τότε η ψυχή του αναγωνίστηκε για την προσευχή αυτή κατά τη διάρκεια της ζωής του στη γη, θα την μπει στην επιθανάτιο κλίνη. Η κατάσταση στην οποία η ψυχή αφήνει το σώμα είναι η κατάσταση που παραμένει για πάντα. Δεν θα υπάρχει αλλαγή προς το καλύτερο. Μόνο αν μνημονεύεται στη γη μπορεί να αλλάξει την κατάσταση της ψυχής του». Τότε μου είπε: «Ω μοναχή, μοναχή, ονομάζετε τους εαυτούς σας μοναχούς λέγοντας ότι έχετε εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Αλλά πώς ακριβώς ζείτε? Δεν εναποθέτετε όλα τα προβλήματά σας στο Θεό και τη μητέρα του Θεού? Αλλά σκέπτεστε: χρειάζομαι να έχω αυτό και εκείνο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τούτο και το άλλο. Η μητέρα του Θεού δεν φροντίζει για τέτοιους μοναχούς, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε στη μέλλουσα. Φροντίζει μόνο για εκείνους που εναποθέτουν όλα τα προβλήματά τους σε αυτήν, που υπομένουν στις θλίψεις, στην πτωχία και στις ασθένειες στο όνομα της μητέρας του Θεού και λέγουν: αυτά πρέπει να ευαρεστούν τη Βασίλισσα των Ουρανών. Όλα αυτά μου ήρθαν σύμφωνα με το θέλημα του Υψίστου. Θέλεις να σου δείξω τις απρόσεξτες μοναχές?» Συνέχισε η κυρία: «Κοίταξε και είδα να έρχονται μοναχές, εκείνες που υπηρετούσαν στο ιερό και έκλεβαν χρήματα, κρατούσαν στα χέρια τους για πάντα μαζί τους τα χαρτιά τα οποία έγραφαν σε ποιον ανήκαν τα χρήματα. Ήλθαν κι άλλες, εκείνες που δεν διατηρούσαν την αγνότητά τους. Υπήρξαν ψάλτριες μεταξύ τους. Τα πρόσωπά τους ήταν λυπημένα όπως το δικό μου, πληγμένα από μία αιώνια λύπη. Ψάλτε έναν ύμνο στη μητέρα του Θεού. Θέλω να ακούσω», είπα, και αυτές απήντησαν: «Δεν έχουμε τέτοια τόλμη πλέον, διότι όταν ζούσαμε στο μοναστήρι, δεν την υπηρετούσαμε με καθαρή καρδιά. Έκλαυσα πικρά, διότι εξαιτίας απροσεξίας μας στερούμεθα αυτής της ευλογίας να ψέλνουμε ύμνους μου στον Κύριο και στην Παναγία Μητέρα. Μετά από όλα αυτά που είδα και άκουσα, ο άνθρωπος που με πήρε μέσα στα κριτήρια ήλθε και μου είπε: τώρα θα πάμε στο μέρος όπου η ψυχή σου χωρίστηκε από το σώμα σου. Αμέσως ξύπνησα στο κρεβάτι μου, φοβόμουν να κινηθώ. Κοιτούσα το κάθε τι στο κελί μου, ταυτοποιήθηκα, έκανα το σημείο του Σταυρού και πρόφερα την προσευχή «Δόξα τω Θεώ». Ήταν μόνο ένα όνειρο. Δεν πρόλαβα να πω αυτές τις λέξεις όταν ξαφνικά ξαναβρέθηκα στην άλλη ζωή και ο άνδρας που με οδήγησε μου είπε: μην νομίζεις ότι ήταν ένα αιώνιο. Ήσουν ακριβώς στην πέραν του τάφου ζωή. Έπεσα στα γόνατα μπροστά του. Αλίμονό μου, πόσο άθλημα είμαι. Πάλι πίσω εδώ. Γιατί κοίταζα μόνο τα πράγματα στο κελί μου και δεν έτρεξα να φύγω? Ακολούθησέ με», μου είπε. «Θα επισκεφθούμε πολλά μέρη για 20 μέρες και μετά θα επιστρέψουμε στο μέρος που είναι ετοιμασμένο για σένα, για να παραμένεις μέχρι τη Δευτέρα έλευση του Κυρίου». Έκλαιγα και δεν μπορούσα να περπατήσω. Γύρισε το πρόσωπό του και με κοίταξε με ευσπλαχνία. Τον ρώτησε: «Είσαι ο φύλακας άγγελός μου?» Ναι, μου απάντησε. Άρχισα να τον νικετεύω: «Προσευχή σου στον ύψιστο να γυρίσει η ψυχή μου ώστε να μετανοήσω». Τότε ο φύλακας άγγελος μου είπε: «Θα σε πάω πίσω, αλλά υπό έναν όρον. Θα πεις όλα όσα είδες και άκουσες εδώ». Έπεσα στα γόνατα και υποσχέθηκα ότι θα τα έκανα όλα αυτά και ξαφνικά εκείνη τη στιγμή ένιωσα χαρά στην ψυχή μου. Ο άγγελος μου είπε: «Ο Κύριος δεν είναι στην καρδιά σου, αλλά υποσχέθηκες να τον αποκτήσεις. Αν κηθείς από ανόητη εντροπή και δεν εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου, τότε θα γυρίσεις εδώ στο προηγούμενο μέρος σου. Θα είμαι μαζί σου και θα παρακολουθώ πώς θα τα κάνεις όλα αυτά». Αμέσως ξαναβρέθηκα στο κρεβάτι μου. Πετάχτηκα και είδα τον άντρα να στέκεται δίπλα στο κρεβάτι μου. Έτρεξα στην υπαίθυνη του κελιού λέγοντας: «Ήμουν στη μεταθάνατο ζωή». Μετά έτρεξα από εκεί στις πόρτες για να το πω σε όλες τις αδελφές. Ο άνδρας στεκόταν ακόμα στο ίδιο σημείο. Φοβόμουν ότι επρόκειτο κάτι να μου συμβεί. Άνοιξα την πόρτα για να τα πω όλα χωρίς εντροπή και χωρίς να αποκρύψω τίποτε και είδα ότι ο άνδρας εξαφανίστηκε μέσα στον τοίχο. Βγήκα και πάλι στο διάδρομο σε έξαλλη κατάσταση. Κάλεσα τις αδελφές. Αυτές έτρεξαν περικυκλώνοντάς μας, ξεπλάγησαν από την εξαίρετη αλλαγή που έβλεπαν σε μένα και η οποία είχε επέλθει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Με είχαν ήδη εντελώς ήρεμη 20 λεπτά νωρίτερα στη συνηθισμένη μας ακολουθία. Έπεσα στα γόνατα μπροστά τους και είπα σε αυτές ότι από αυτή τη στιγμή αλλάζω εντελώς. Κανένας τρόμος στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με τη φρίκη την οποία δοκίμασα στη μεταθάνατο ζωή
Και μέχρι σήμερα συνεχώς λέω σε όλους για όσα είδα χωρίς κανένα δισταγμό. Αμήν. Μετάφραση από το ρωσικό βιβλίο Ορθόδοξα Θαύματα στον 20ο αιώνα. Έκδοση Stream Μόσχα 1993, σελίδα 305-311. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στη Μόσχα το 1912.